Η ανοχή, όπως ήδη είπα, σε φαινόμενα όπως η διαφθορά, μεγάλη ή μικρή, είναι για τη δική μας κυβέρνηση κυριολεκτικά μηδενική. Και το έχουμε δείξει. Και θα συνεχίσουμε να το δείχνουμε έμπραχτα και όχι στα λόγια, προς πάσα κατεύθυνση, όποτε και όπου χρειαστεί. Αυξάνονται και πληθύνονται το τελευταίο καιρό οι χαλκευμένες ειδήσεις, οι άναρθρες κραυγές, οι θεατρινισμοί, η υποκρισία και το θράσος των εκπροσώπων της διαπλοκής. Όλοι μας καταλαβαίνουμε και πολύ εύκολα το γιατί. Πανικόβλητοι βλέπουν να πλησιάζει το τέλος της άνομης και βλαβερής επιρροής τους στη χώρα μας. Ο κόσμος ζητάει να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα. Ήδη επιστρέφουν λεφτά από εκείνους που είναι στις λίστες εξωτερικού και πληρώνουν για να αποφύγουν τη διασημότητα του ονόματός τους. Εάν δεν τηρήσουν όλοι οι κλέφτες του εξωτερικού τα όσα θα προβλέπονται στον επερχόμενο νόμο, τότε θα έχουμε και αυτόματες κατασχέσεις και εκποίησεις περιουσιών και αν χρειαστεί και την προσφυλή λέξη που χρησιμοποιούμε στο δημοσιογραφικό κόσμο και τα βραχιολάκια. Δεν υπάρχει χρόνος. Τρέχουμε. Οι αλλαγές δεν μπορούν να περιμένουν. Ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει. Και είναι πολύ σημαντικό το εξής. Η μάχη με τη διαφθορά, πέρα από το τι σημαίνει στην καθημερινότητα του πολίτη, είναι και μια κατεξοχήν οικονομική μάχη.